Καλή σας μέρα. Ολοκληρώνουμε σήμερα μια εβδομάδα μετά την προηγούμενη μας συνάντηση τον κύκλο των θεμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει ένα ακόμα Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όπου θα κάνουμε και τον ετήσιο απολογισμό των θεμάτων που μας απασχόλησαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό ήμασταν συνεπείς με τη στοχοθεσία την οποία είχαμε θέσει στην αρχή του χρόνου. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον COVID, μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σχετικά με το τι δεν θα λειτουργήσει μετά βεβαιότητος μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Θα έχω την ευκαιρία και εγώ σήμερα το απόγευμα να δώσω μια συνέντευξη για να εξηγήσω πιο αναλεκτικά το σκεπτικό μας. Νομίζω ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ως προς την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να αποφύγουμε την αναζωπήρωση της επιδημίας και να δώσουμε μία ανάσα στα νοσοκομεία μας και στους μαχητές της πρώτης γραμμής, για να φτάσουμε με προσοχή και με ασφάλεια στον οργανωμένο εμβολιασμό όλου του πληθυσμού, ο οποίος και θα ξεκινήσει καλώς εχόν των πραγμάτων από τις αρχές Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την θεματολογία του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, να σταθώ πολύ σύντομα σε τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρώτα απ' όλα, στο νέο πλαίσιο για τις πρότυπες προτάσεις έργων που θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αποτελούσε μια κεντρική προεκλογική μας δέσμευση. Για να το πω με πολύ απλά λόγια, ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να εισηγούνται οι ίδιοι μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία όμως θα έχουν μελετήσει και θα έχουν οριμάσει με δική τους χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ευελιξία απέναντι στη γραφειοκρατία και ενεργοποίηση της ιδιωτικής καινοτομίας προς όφελος του δημοσίου και ένα φυσικά τρόπο ακόμα να αξιοποιηθούν οι σημαντικοί πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι εξίσου σημαντική παρέμβαση είναι και το τελικό σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει ήδη ενσωματώσει την εμπειρία της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι μια γιγαντεία προσπάθεια συνολικής οικονομικής αξίας, η οποία ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια προσπάθεια που θα αλλάξει συνολικά το παραγωγικό μοντέλο των δύο αυτών περιοχών, με επενδύσεις στην έξυπνη γεωργία, στη σύγχρονη μεταποίηση, στο βιώσιμο τουρισμό, στην εκπαίδευση, στην τεχνολογία. 16 από τις προτάσεις οι οποίες μας έχουν ήδη υποβληθεί έχουν ήδη ενταχθεί στο σχέδιο που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και να επισημάνω επίσης μια τρίτη πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μετά την ψηφιακή βίβλο, η οποία αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πιστεύω ότι απέσπασε πολύ θετικά σχέδια, το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης θα παρουσιάσει σήμερα την Εθνική Στρατηγική Κύβερνο Ασφάλειας. Είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θωρακίζει ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες. Έχει 15 ειδικούς στόχους, παραπάνω από 50 δράσεις, ένα απαραίτητο θεσμικό βήμα που δεν καταπολεμά απλά το διαδικτυακό έγκλημα το οποίο, όπως ξέρετε, αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά προσφέρει στην Ελλάδα την προστιθέμενη αξία ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην ατζέντα της συζήτησής μας, ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Τουρισμού, ιαματικές πηγές, σχέδιο για την περιστολή του λαθρεμπορίου.